Πάμε. Κύριε Ράπτη, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην Κόρινθο σε αυτή την καινούργια προσπάθεια τώρα πλέον με την Ελιά. Με την Ελιά, πολύ σωστά τα λέτε. Κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια. Έχουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την κρατήσουμε ζωντανή, όρθια και χρήσιμη για τον τόπο. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκπροσωπώ εγώ, εκεί ήμουνα και εκεί είμαι πάντα, μετέχει σε αυτό το εγχείρημα και έτσι λοιπόν στις ευρωεκλογές θα είμαστε όλοι μαζί με το ψηφοδέλτιο με τον τίτλο Ελιά. Αναφερθήκατε προηγουμένως στη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Τι σχέση έχει η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη με τον Μπαλντάκο? Δεν πρέπει να έχει καμία. Και πραγματικά η υπόθεση Μπαλντάκου ήταν θλιβερή. Ήταν θλιβερή για τη χώρα. Την αφήνουμε πίσω μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε και δεν σημαίνει ότι πρέπει πραγματικά να αφήσουμε να περάσει αυτή η ιστορία χωρίς να δοθούν οι εξηγήσεις. Yeah. Γι' αυτό ακριβώς και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει συζήτηση στη Βουλή, γιατί είναι χρήσιμο για τη δημοκρατία. Οι ακροδεξίοι θύλακες πρέπει να απομονωθούν, γιατί σε τίποτα δεν βοηθούν τη χώρα, δεν βοηθούν τη δημοκρατία. Τι καινούργιο όμως έχει να προτείνει η Ελιά στον κόσμο, γιατί οι περισσότεροι είσαστε άνθρωποι που έχετε διαχειριστεί εξουσία? Προσωπικά δεν έχω διαχειριστεί εξουσία. Σαν ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως που έχω να σας πω είναι ότι οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ που διαχειρίστηκαν εξουσία, επειδή συνήθως σκεπτόμαστε τα λάθη και τις παραλήψεις, θα έλεγα να σκεφτούμε και τις ενέργειες, τις δραστηριότητες και τα θετικά πράγματα που έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ που διαχειρίστηκαν εξουσία. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα και μην γενικεύουμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι βοηθάει ούτε τη χώρα μας, ούτε την κατάσταση, τη δύσκολη στην οποία βρίσκονται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Αλλά πιστεύω πραγματικά ότι η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη έχει ανάγκη από όλους. Έχει ανάγκη από την εμπειρία, έχει ανάγκη από τη φρεσκάδα των νέων, έχει ανάγκη από μια δημιουργική σύνθεση των δύο αυτών σημείων, να το πω έτσι. Κατά συνέπεια, η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη χρειάζεται και την εμπειρία και τη φρεσκάδα για να μπορέσει να συνθέσει και πραγματικά να είναι ωφέλιμη για τον τόπο. Πιστεύετε ότι θα καταφέρει η Ελιά να διατηρηθεί και μετά τις ευρωεκλογές? Όπως έχουμε πει όλοι μας, είναι ένα εγχείρημα το οποίο προχωρεί σιγά σιγά. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, δεν μ' αρέσουν γενικά οι προβλέψεις. Μ' αρέσει να περπατάμε αργά αλλά σταθερά σε μια πορεία που έχουμε χαράξει. Στο τέλος αυτής της πορείας, το είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, είναι η ζωή, η δράση, η λειτουργία της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα εργαστούμε όλοι δημιουργικά. Πάντως, στα πλαίσια της κριτικής που έχει διατυπωθεί μέχρι σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτοβουλία με την Ελιά, αυτό που λένε είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα καινούριο ΠΑΣΟΚ, έγινε ένα lifting στο ΠΑΣΟΚ. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη τέτοιου είδους πρακτικές και αν είχε, θα προσπαθούσε μόνο του, να σας το πω έτσι, να κάνει μια ανασύνθεση εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το ΠΑΣΟΚ καταρχήν παίρνει μια πολύ μεγάλη ευθύνη για να κρατιέται η χώρα όρθια και να μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια άνετη συνέντευξη μέσα σε ένα περιβάλλον ευρώ, να μπορούμε να κάνουμε μια άνετη συνέντευξη την παραμονή της εξόδου της χώρας στις αγορές, κάτι που 4 χρόνια πριν ούτε καν μας περνούσε από το μυαλό. Και όλο αυτό έχει συμβεί γιατί το ΠΑΣΟΚ έβαλε πλάτη, σηκώνοντας τεράστιο βάρος, πληρώνοντας τεράστιο τίμημα και υποβαλλόμενο σε ένα τεράστιο κόστος. Άρα λοιπόν το εύκολο για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να μην πάρει την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στη χώρα ιστορικά, να το πω έτσι, και να προσπαθήσει να κοιτάξει μόνο τον εαυτό του. Δεν το έκανε αυτό το ΠΑΣΟΚ. Αλλά προσπαθεί πρώτον να σταθεί η χώρα στα πόδια της, δεύτερον μαζί με το πρώτο, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πραγματικά να αρχίσουν να έχουν μια καλύτερη ζωή μετά τις δραματικές, τις πολύ σκληρές θυσίες τις οποίες έχουν υποστεί και βεβαίως μέσα από όλα αυτά να σταθεί όρθια η δημοκρατική παράταξη στη χώρα. Σήμερα ένα από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος, είπε ότι θα ψηφίσει στις ευρωεκλογές ποτάμι. Ένα σχόλιο. Θέλετε να το σχολιάσω? Εγώ τον καλώ να ψηφίσει την Ελιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.